στο γήπεδο του Κρουσόν έχει ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι του Μαλεβιζίου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αλμυρό. Πριν την σέντρα της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη της Ελένης Καλομήρη. 4 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατό της. Μια πρώτη προσπάθεια από τον ΠΑΟΚ, κεφαλιά του Καουκάκη. Η μπάλα θα καταλήξει out στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Η μπάλα θα περάσει ωραία στον Δρακούλη. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Παπαδάκης, γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Παπαδάκης είναι ο σκόρερ του τέρματος για τους γηπεδούχους. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα από την αριστερή πλευρά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Μύρωνα Σιφάκη. Μετά την σέντρα του Δρακούλη, ο Παπαδάκης κάνει το 1-0. Θα γίνει το λάθος εκεί από τους παίκτες του Αλμυρού. Ωραία η παλιά του Ανογιαννάκη στον Δρακούλη. Μένει όρθιος. Out η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 28 λεπτό. Ένα μαρκάρισμα πάνω στον Καουκάκη. Ζητούν πέναλτι οι Κρουσανιώτες. Σε αυτή την φάση έμπαινε μόνος του απέναντι από το τέρμα ο Καουκάκης. Ο Σακλαμάκης θα σουτάρει για τον Αλμυρό. Ο Δημητριάδης θα απομακρύνει σωτήρια σε αυτή την φάση. 35 λεπτό θα γίνει σέντρα. Κεφαλιά από τον Παπαδάκη. Out την μπάλα. Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ανογιαννάκης θα περάσει ωραία στον Δρακούλη. Θα πλασάρει ο Ροδουσάκης. Θα μπλοκάρει την μπάλα τερματοφύλακας του Αλμυρού. 42 λεπτό στην αναμέτρηση. Πιέζει ο Καουκάκης και θα κερδίσει την μπάλα. Θα πλασάρει πάνω από τον τερματοφύλακα και θα τη στείλει στα δίχτυα. Εξαιρετικό γκολ, εξαιρετικό τελείωμα από τον έμπειρο Καουκάκη. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Καουκάκης έκλεψε την μπάλα. Πλάσαρε ιδανικά, την έστειλε στα δίχτυα. 2-0 στον Κρουσόνα. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κόρνερ, θα απομακρύνει ο Δημητριάδης. Πρώτα θα φτάσει στον Πρικάκη, θα γεμίσει. Ο Δημητριάδης μπλοκάρει. Ένα φάουλ με τον Μπέρκη για τον Αλμυρό. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Ο Δημητριάδης δεν ευνηδιάζεται, παραχωρεί κόρνερ. 70 λεπτό, ένα κόρνερ για τον Αλμυρό. Απομακρύνει την μπάλα από τον Κεφαλούκο και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον ΠΑΟΚ. Ο Καουκάκης θα δώσει αριστερά στον Ανογιαννάκη. Ξανά Καουκάκης απέναντι από το τέρμα. Γκολ. 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Υποδειγματική η αντεπίθεση μετά την εκτέλεση κόρνερ του Αλμυρού. Η μπάλα έφυγε ταχύτατα προς την αντίπαλη περιοχή από τον Ανογιαννάκη στον Καουκάκη και γκολ. Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ που καθαρίζει το ντέρμπι. 80 λεπτό το κόρνερ, κεφαλιά από τον Βασιλείο, οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη φάση για τέταρτο γκολ.